Βέβαια, στο πανεπιστήμιο που είχαν κληθεί θα γίνει βέβαια κάποια κρούση πάλι. Δεν εντάξει, δεν μιλάμε για το ελληνικό debate, μιλάμε για το debate που θα γίνει αυτή τη φορά από το Europarl TV. Στο ευρωπαϊκό, ναι, μπράβο, στο ευρωπαϊκό θα συμμετέχει. Ναι. Κοίταξε, θα ήθελα να πω. Όμως δεν μιλάμε για το ερώτημα, δεν μου τέθηκε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ακούστηκαν πάρα πολλά. Ναι. Σε ό,τι αφορά την ανεργία κτλ. Εγώ επιμένω σε αυτό ότι η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς θα ανοίξει άλλους δρόμους. Η Ευρώπη, με τη μορφή που τη γνωρίσαμε. Θα μπορέσει να αυξήσει τον προϋπολογισμό η Ευρωπαϊκή Αριστερά που έχει ψηφιστεί ήδη. Η πολιτική, και όταν μιλάμε για πολιτική, αυτό ακριβώς εννοούμε. Ποιες ανάγκες, πρώτα τις κοινωνικές ανάγκες των λαών. Να ξαναπάρει στα χέρια του εργαζόμενου στη τύχη του. Είναι ο μονίμως ο χαμένος της υπόθεσης, mm-hmm. όπως συνηθίζουμε να λέμε. Για μια τέτοια Ευρώπη μιλάμε. Και όσον αφορά τον σκεπτικισμό, και θα λέγαμε μάλιστα ότι μακριά από άγονους σκεπτικισμούς mm-hmm. ή κάποιες ρητορικές που ανάγουν τα θέματα σε εθνικούς ανταγωνισμούς, εκεί είναι μια διαφορά που έχουμε εμείς. Εδώ δεν πρόκειται για έθνη που παλεύουν μεταξύ τους. Είναι ταξικό το θέμα. Είναι οι εργαζόμενοι από τη μια μεριά των λαών της Ευρώπης, οι λαοί της Ευρώπης και κάποια υπερεθνικά κέντρα, οι πλούσιοι. Η τοπική ολιγαρχία κάθε χώρας, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την εργασία και παίρνουν πίσω όλα αυτά τα κεκτημένα που γενιές ολόκληρες είχαν καταφέρει. Μάλιστα. Κύριε Χρυσόγελε, θα ήθελα να μου κάνετε.